5 διαφορετικές ηλικίες, 5 διαφορετικά στυλ, 5 γυναίκες στον πυρετό του shopping. 5 σπίτια, 5 ντουλάπες και το πιο σημαντικό, διαφορετικές ενδυματολογικές επιλογές. 5 γυναίκες ζουν μια τρελή περιπέτεια αγορών και είναι σε πανικό. Πρέπει να βιαστώ, γι' αυτό τρέχουμε βουράτε. Σε περιορισμένο χρόνο και συγκεκριμένο budget πρέπει να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, μαλλιά και μακιγιάζ. Στο τέλος κάθε ημέρας κρίνονται και βαθμολογούνται για τις επιλογές τους. Καλέ, θα σφουγγαρίσεις, γιατί την έβαλες αυτή τη μπλούζα? Την Παρασκευή της βαθμολογεί και η Βίκυ Καγιά, βγάζοντας έτσι την τελική κατάταξη. Η διαγωνιζόμενη που θα έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Δευτέρα η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Η ανάθεσή σας λοιπόν είναι να γίνετε κομψές με μιλιτέρ look. Χθες Δευτέρα η 49χρονη Κατερίνα από την Πετρούπολη έκανε τα ψώνια της στο Χαλάνδρι. Παναγία μου, δεν θα προλάβω. Σχολιάστηκε για τις στυλιστικές της επιλογές. Σαλατούλα, τα συνδύασες τώρα όλα μαζί. Περπάτησε στην πασαρέλα, κρύθηκε. Άκομψω πολύ για το σωματότυπό της. Και βαθμολογήθηκε με 7,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της 19χρονης Δανάης από την Κύπρο. Πάμε στο σπίτι της του ζωγράφου να την γνωρίσουμε καλύτερα. Καλώς, σας περίμενα. Ελάτε να σας δείξω μέσα τα ρούχα μου. Και τι άλλο. Και διάφορα άλλα πράγματα. Γεια σου Δανάη. Τακτοποιημένο το σπίτι της Δανάης. Τα βιβλία πού είναι? Α, εδώ είναι και ανησύχησα. Και αυτή είναι η ντουλάπα, υποθέτω. Δεν είναι η ντουλάπα μου. Έχω μάτι εγώ. Έχω τα ρούχα μου. Εδώ. Περισσότερο είναι καθημερινά. Είναι χωρισμένα, τζιν, κανονικά, καλά ρούχα, μπλούζες και μπουφάν. Για φοιτήτρια η Δανάη έχει μια πάρα πολύ τακτοποιημένη ντουλάπα. Πώς έπρεπε να είναι, κουλουβάχατα? Κοινότυπη φοιτητική ντουλάπα. Λιτή και φαρμακερή. Ένα ρούχο που μου αρέσει πολύ είναι αυτό το φόρμα. Μ' αρέσει γιατί έχει δαντέλα και συνδυάζεται από κάτω που είναι δερμάτινο. Παρά είναι σοβαρό για ένα νέο μοντέρνο κορίτσι σαν και εσένα με μακριά καστανά μαλλιά, με το σκουλαρίκι στη μύτη. Θα σε ήθελα με κάτι πιο εναλλακτικό και όχι τόσο κλασικής φύσης βραδινό δαντέλα και δέρμα. Αυτό το φόρμα το φοράω σε κλαμπ. Άτσα. Δεν πολύ βγαίνω πολύ σε κλαμπ γιατί δεν μου πολύ αρέσουν. Πού πας δηλαδή? Αυτή όλη η βαβούρα τέλος πάντων. Όταν θα βγω όμως θα είμαι καλή. Θα είμαι σίγουρη ότι θα βγω και θα είμαι καλή. Μπράβο Δανάη, αν και δεν πας συχνά σε κλαμπ, ξέρεις να ταιριάζει σε ωραία τα φορέματα. Πάρα πολύ ωραίο φόρμα για κλαμπ. Πιστεύω ότι θα της είναι πάρα πολύ ωραίο για τα κλαμπ που όταν βγαίνει λέει ότι το φοράει. Αυτή η φούστα μου αρέσει πολύ. Γιατί? Γιατί είναι μισή μπροστά βασικά είναι δερμάτινο και από πίσω είναι ρούχινο. Τι είναι? Και είναι ψηλόμεσο επίσης και είναι πιο κάτω από το γόνατο. Είναι πιο πολύ σε κάτω βασικά αυτά τα ρούχα. Μ' αρέσει η pencil καφέ δερμάτινη φούστα. Τη φαντάζομαι πολύ ωραία σεταρισμένη με κοντό καλτσάκι μαύρο και Oxford's δετά. Από πάνω με ένα μαύρο top ή pullover ή jersey ή κάτι πιο ανάλαφρο. Μ' αρέσει. Σε μερικές περιπτώσεις μ' αρέσει να ντύνομαι πιο πολύ σε κάτω και κλασάτα. Μου αρέσει, είναι σύκομψο, λεπτεπίλεπτο. Βέβαια δεν μου αρέσει που μπροστά έχει άλλο ύφασμα και πίσω έχει άλλο. Ρούχινο είπαμε. Είναι ένα κομμάτι της ντουλάπας της που πιστεύω ότι θα την... Ξελασπώσει. Βολεύει πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά κάνω τέτοιες επιλογές στα ρούχα μου. Αυτή η μπλούζα είναι απλή, μαύρη, με κλειστό το λαιμό και είναι περισσότερο καθημερινή. Τη συνδυάζω με ψηλό μου παντελόνι συνήθως. Και τη φοράω για να πηγαίνω π.χ. στη σχολή. Α, πας δηλαδή. Που εδώ σπουδάζω, έχω έρθει από την Κύπρο. Το καταλάβαμε. Στο Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο. Α, πάρα πολύ ωραία. Να ζήσει Κύπρος. Θέλω να είμαι λίγο πιο χαλαρή και γιατί περνάω πολλές ώρες εκεί. Κούραση οι καφέδες. Μια safe λύση. Ωραίο μπλουζάκι, κοντομάνικο, ζιβάγκο μαύρο, πάει με χίλιους τρόπους. Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία.
Δανάη, έχω παρόμοια. Μ' αρέσουν πολύ τα ζιβάγκο, μ' αρέσει το μαύρο χρώμα. Εξαιρετική, μπράβο. Είναι το κλασικό μαύρο μπουζάκι που σε βγάζει ασπροπρόσωπο σε πολλές περιπτώσεις. Το μαύρο την έβγαλε ασπροπρόσωπη. Κάτι άλλο που μου αρέσει είναι αυτό το παντελόνι. Ρούχινο κι αυτό. Είναι χακί και είναι διαφορετικό το χρώμα. Οπότε, άμα το δεις πάνω σε μια κοπέλα, θα κάνει εντύπωση, πιστεύω, λόγω του χρώματος. Οπότε. Και είναι και στενό, οπότε. Δείχνει κάπως όμορφα. Να το μιλιτέρ σου το τζιν, η επιρροή που θέλουμε για σήμερα. Χακί σε ίσια γραμμή τζιν. Με μεταλλικές χρυσές λεπτομέρειες, ό,τι πρέπει για το σημερινό μας θέμα. Άμα βγω έξω, π.χ. για καφέ, για έξοδο, θα προτιμώ να φοράω κάτι στενό. Δεν έχω θέμα, θα δείξω κάτι. Για πες περισσότερα. Ωραίο το χακί σου το παντελόνι, πιστεύω θα σε αναδεικνύει και το χρώμα θα σου ταιριάζει. Μπράβο. Μπορεί να απέχουμε ηλικιακά, αλλά το στυλ σου είναι πολύ κοντά στο δικό μου. Πολύ μου αρέσεις. Πάμε παρακάτω. Αυτό το μπουφάν είναι από τα αγαπημένα μου. Γιατί? Γιατί εντάξει, έχει και αυτό διαφορετικό χρώμα από μαύρο, άσπρο, γιατί αυτά φοράω συνήθως. Και σπάει λίγο με το συνδυασμό που κάνω, π.χ. μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα. Και είναι μισό εδώ δερμάτινο και αυτό κάνει περισσότερο εντύπωση. Γενικά, κάθε φορά που το βάζω, ακούω καλά σχόλια. Είναι ένα συνδυασμό biker και bomber μαζί, που έχει λεπτομέρειες από δέρμα, είναι μπορντό καπιτονέ το υφασμά του και λίγο με μπερδεύει. Δεν είναι αγαπημένη μου επιλογή. Είναι σαν να έχει συνδυάσει τρία μπουφάν ξεχωριστά μαζί και να τα έχει κολλήσει όλα σε ένα. Δεν θα κρυώνει κιόλα. Δεν είναι ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Δεν μου πολύ αρέσει κάτω το λάστιχο, αλλά στο σωματότυπο τη Δανάη πιστεύω ότι ταιριάζει. Όπως και δεν μου αρέσει η υφή του λίγο που είναι καπιτονέ. Σου λείπει το νησί σου. Η Κύπρος, ναι, μου λείπει περισσότερο η οικογένειά μου γιατί αυτή είναι εκεί. Από τη Λεμεσό είμαι. Έχω πάει πενταήμερη. Εντάξει. Ανυπομονώ να πάω πίσω, να έρθει το Πάσχα να πάω. Τι ωραία στην Κύπρο. Τι ωραίο φαγητό. Τι ωραίος ήλιος. Τι ωραίοι άνθρωποι. Τι ωραίες σαπουνόπερες. Από τσάντες δεν έχω πολλές. Έχω μία για την καθημερινότητά μου. Στη σχολή, π.χ., είμαι πάρα πολλές ώρες και έτσι πρέπει να έχω περισσότερα πράγματα μου εδώ. Γιατί εντάξει και η σχολή δεν είχε και πολλά πράγματα, οπότε πρέπει να πάρεις εσύ π.χ. κάνα σαμπουάν για να πλύνεις τα χέρια σου. Με σαμπουάν τα χέρια! Ή χαρτί, γενικά. Εντάξει, εννοείται παίρνεις βιβλία, σημειώσεις και τέτοια. Πάλι καλά τα θυμήθηκε. Συνδυάζεται με όλα μου τα ρούχα. Όλα! Γιατί είναι περισσότερο γήινα τα ρούχα που έχω. Όχι εξωγήινα! Και με βολεύει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν τα γήινα, μ' αρέσει το σακίδιο, σου πάει πάρα πολύ ό,τι πρέπει για την ηλικία σου. Εγώ προσωπικά στην καθημερινότητά μου δεν θα το χρησιμοποιούσα γιατί. Δεν είσαι φοιτήτρια. Δεν με βολεύει και δεν μου ταιριάζει. Άλλη μια σωστή μιλιτέρ επιλογή είναι αυτό το backpack. Το οποίο έχει αυτό το μπες χακί που αγαπάμε. Με καφέ λεπτομέρειες στα φερμουάρ και στα λουριά πίσω. Και είναι ό,τι πρέπει για το θέμα μας σήμερα. Αυτή η τσάντα είναι. Τι είναι? Κάτι φορά σε πιο καλό. Όπως. Για κάνα καφέ ή το βράδυ άμα θα πας κάπου. Είναι λίγο μεγάλη. Βάζεις και εδώ σαμπουάν. Αλλά είναι πολύ βολική κιόλας γιατί χωράει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πιο καθημερινή τσάντα, πρωινού τύπου αυστηρά. Και αυτό το σχήμα τσάντας, σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το χρώμα και κόψιμο, δεν είναι για την ηλικία σου, Δανάη μου. Και μ' αρέσει εδώ που είναι χρυσό. Και επίσης το ότι το χρώμα είναι καφέ, γιατί πάλι σπάει με το συνδυασμό που κάνουμε τα ρούχα. Πολύ μεγάλη αυτή η μπες τσάντα. Λίγο ασύμμετρη, κάπως τα κοψίματα περίεργα. Και στο πλάι τι είναι αυτά τα τρυπάκια που έχει. Να αερίζεται με το συμπάθειο. Και έχουμε και την περίπτωση που θα βγούμε το βράδυ να πάμε έξω για κλαμπ, που θα είναι κάτι πιο καλό. Οπότε θα πρέπει να κουβαλήσουμε λίγα πράγματα. Όχι σαμπουάν. Γιατί είναι πιο επικίνδυνο τότε. Να έχουμε μια μικρή τσάντα, εντυπωσιακή, μαύρη σκέτα, γιατί ό,τι ρούχο και αν βάλει συνδυάζεται. Πάρα πολύ ωραία, το έχει συνδυάσει για βραδινές εξόδους. Μπράβο, είσαι θεάρα. Μ' αρέσει αυτός ο φάκελος, μ' αρέσει πάρα πολύ και η φουντίτσα. Σε αυτά τα σχέδια μ' αρέσουν και εμένα, τα προτιμώ. Το τσαντάκι μαύρο, σε ένα μέγεθος το οποίο είναι φιλικό για τις βραδινές σου εξόδους. Η φουντίτσα μου αρέσει πάρα πολύ. Ακόμη και η λεπτομέρεια που κάνει στο δέρμα, σαν καπιτονέ, έτσι σουρωμένο κάπως, έχει ένα ενδιαφέρον. Μια χαρά για τις βραδινές σου εξόδους. Από παπούτσια χαμός βλέπω. Γενικά έχω πολλά παπούτσια. Μ' αρέσουν περισσότερο τα flat γιατί τα φοράω στην καθημερινότητά μου. Και άμα βγω έξω θα βάλω ένα ψηλό. Πολύ λίγο ψηλό, γιατί ένα από αυτά ναι. Είναι αυτό, που είναι ένα γκρι ποτάκι, που είναι χειμερινό.
Δεν υπάρχει τάξη στα παπούτσια της, είναι όλα λίγο χύμα θα έλεγα, είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Λίγο χύμα. Αλλά εντάξει, θα το δικαιολογήσω ίσως επειδή είναι και θέμα ηλικίας, γιατί σιγά σιγά οι γυναίκες εξελίσσονται σε καλές νοικοκυρές. Είναι πολύ χαμηλό το ύψος. Σχεδόν flat. Γιατί με τα μέσα συγκοινωνία στο βράδυ, όταν είσαι στο κλαμπ, κουράζεσαι. Άστα. Οπότε προτιμώ να είναι ένα πιο κοντό το ποντάκι για να μην κουράζουμε κι εγώ. Ναι, χαμηλό, βολικό, αλλά και πολύ χοντρό. Δεν είναι για έξοδο αυτό, Δανάη μου. Τα θεωρώ λίγο χοντροκομμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο κολακεύουν το πόδι, ειδικά αν φοράς φούστα. Η διχρωμία εμένα πάντα μου κλωτσάει. Δεν είναι κάτι που αγαπώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, επειδή είναι γκρι, με τα τζίνσου, τα πουλόβρου και αυτά, οκ, μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά και πάλι θα το προτιμούσα ή όλο γκρι ή όλο μαύρο. Ένα άλλο παπούτσι που μου αρέσει που είναι για καθημερινό. Ναι. Και το φοράω περισσότερο στη σχολή, που είναι πιο χαλαρό. Είναι αυτό. Είναι μαύρο, είναι σκέτο χρώμα, συνδυάζεται με ό,τι... Ό,τι κάτσει. Ό,τι ρούχα θες να βάλεις. Και είναι πολύ βολικό, εντάξει. Τα μαύρα sneakers αυτά, Δανάη μου, είναι λίγο εφηβικά. Δεν νομίζεις? 19 είναι. Γενικά, μ' αρέσει να ψωνίζω παπούτσια. Περισσότερο μ' αρέσουν τα αθλητικά. Και αυτά συνδυάζονται... Γενικά με κάτι χαλαρό, άμα βάλεις κανένα ωραίο ρούχο μπορείς να βάλεις και αυτό και να βγεις κάπου πιο καλά. Κορίτσι μου, είσαι κουκλάρα, ό,τι και να βάλεις, τακούνι, φλατ, σπορτίβικο, καλό, σου πάνε όλα. Πόσο καλή πια! Τέλεια sneakers, τύπου σκέιτας που τα λατρεύω, ό,τι έχει να κάνει με το skateboard και όλα αυτά τα σπορ που έχουν αυτά τα ειδικά παπούτσια με τη σόλα τη λευκή, ο κυματισμός το λευκό και το μαύρο με τρελαίνει, μου αρέσει πάρα πολύ για σένα αυτό το παπούτσι. Και έτσι θα πήγαινε στο κλαμπ. Γιατί με αθλητικά μπαίνω στο κλαμπ, dub. Αυτά τα μαύρα ποτάκια τα φοράω πολύ συχνά, γιατί και αυτά είναι flat. Άμα τα βάζεις από το πρωί και θες να πας κάπου το βράδυ, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση για να βγεις κάπου πιο καλά. Όχι διχρωμίες, είναι μονόχρωμα και μαύρα και τέλεια. Βέβαια, βρίσκω τη flat πλατφόρμα λίγο πιο χοντρή για τα γούστα μου. Από ό,τι είπε, το φοράει και βράδυ. Θα τη συνιστούσα να μην το επιλέγει για βραδινές εμφανίσεις. Θα ήθελα κάτι πιο κομψό. Εγώ, άμα φοράγα αυτά τα μαύρα ποτάκια, θα νιώσα σαν ψωμένος γάτος. Άλλον ήρωα παραμυθιού σκεφτόμουν εγώ. Όπως βλέπετε εδώ, έχω πολλά ρολόγια. Γενικά, έχω μια μικρή μανία με τα ρολόγια. Φαίνεται. Πιστεύω ότι στολίζουν το χέρι, το κάνουν πιο όμορφο. Και υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις που μπορείς να βάλεις ρολόι και έχω διάφορα χρώματα, οπότε μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Πολύ μιλάς, θα μας δείξεις ένα. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι αυτό εδώ το μαύρο, που συνδυάζεται πάρα πολλές φορές με πολλά διάφορα ρούχα και μου είναι πάρα πολύ εύκολο, το χρησιμοποιώ καθημερινά. Και μου είναι η πρώτη επιλογή άμα θα βάλω ένα ρούχο, οπότε δεν δυσκολεύομαι πολύ στο τι να επιλέξω. Μίνιμαλ, στρογγυλό, με απλά λουριά, μαύρο, τέλειο. Τα ρολόγια μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ, Δανάη. Μπράβο, έχω και εγώ παρόμοιο μαύρο. Και αυτό έχεις. Είναι εξαιρετική επιλογή. Και ένα δεύτερο είναι αυτό το ρολόι που είναι χρυσό με άσπρο μπλε. Το έχω αδυναμία, γιατί είναι δώρο από τους γονείς μου. Από την Κύπρο είναι αυτό το ρολόι και το πήρα τα Χριστούγεννα, έχει εδώ και περίπου 2 χρόνια και ακόμη λειτουργεί. Παραμένει στη μόδα. Το ρολόι σου είναι τέλειο, είναι πανέμορφο, δεν έχω να το προσάψω τίποτα. Πλάκα κάνεις. Εξαιρετική επιλογή, μπράβο και στους γονείς σου, μπράβο και σε σένα, μπράβο. Στο ρολόι αυτό δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, είναι από τον μπαμπά της και τη μαμά της, από ό,τι είπε δώρο. Είναι ιερό. Οπότε πρέπει να είναι και το αγαπημένο της. Δεν έχω να πω κάτι, κανένα σχόλιο. Στα αξεσουάρ έχω αδυναμία στα κολιέ. Στο κολιέ. Περισσότερο στο χρυσό, γιατί μου αρέσει το χρυσό περισσότερο από τα σημεί. Πάνω μου, μου αρέσει περισσότερο το χρυσό. Ένα από αυτά είναι αυτό το κολιέ. Το είναι από το αγόρι μου και μου το έχει κάνει δώρο στην αρχή όταν είχαμε κάνει σχέση. Και εντάξει, ξέριξε. Έχει συναισθηματική αξία. Είσαι η πριγκίπισσά του, γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, λεπτεπίλεπτο. Συγκινήθηκε. Λεπτή αλυσίδα σημαίνει. Ό,τι πιο φίνο και γλυκό για σένα, με μια μικρή κορώνα. Η ηλικία στο επιτρέπει αυτό. Πολύ ωραία.
Είναι τα ποντούτων στον τείχον, κοπελούα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ονειροπαγίδες. Δεν έχω αγοράσει καμία, είναι όλες δώρο, γιατί όλοι ξέρουν ότι μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία συλλογή σου, Δανάη. Εμένα μ' άρεσαν παλιότερα, τώρα δεν μου πολύ αρέσουν. Όταν πηγαίνουν ταξίδι ή άμα έρθουν εδώ να με επισκεφτούν, μου φέρνουν και ένα δώρο μια ονειροπαγίδα και μου είναι αρκετό. Ονειροπόλος η Δανάη. Οι ονειροπαγίδες δεν μου αρέσουν καθόλου. Πεζή. Η πρώτη μου ονειροπαγίδα ήταν αυτή. Και μου την είχε κάνει δώρο η αδερφή μου και από εκεί όταν την είχα δει μου άρεσε πολύ και από τότε άρχισα να μαζεύονται σιγά σιγά. Η ονειροπαγίδα μου βγάζει κάτι αρνητικό εμένα προσωπικά. Το θεωρώ γρουσουζιά και kids παράλληλα. Αυτό το σχόλιο δεν ήταν όνειρο, ήταν εφιάλτης. Το μακιγιάζ που προτιμώ είναι σε γήινες αποχρώσεις. Αλλά εξαρτάται και από την περίπτωση, ανάλογα με το που θα πάω. Άμα είναι για έξοδο το βράδυ, θα το κάνω πιο έντονο, θα τονίσω περισσότερο το μάτι. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι περισσότερο και ένα κοκκινάδι. Τι? Ένα κραγιόν έντονο. Καθημερινά βάζω την πούδρα, βάζω λίγο μάσκαρα, λίγο κονσίλερ. Αυτά! Μ' αρέσει να γράφω γενικά το φρύδι. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ στην αρχή και δεν μου φαίνεται πολύ ωραίο. Προσπάθησε τη γωνία του φρυδιού σου μπροστά να μην την κάνεις τόσο αυστηρή και γεωμετρική. Προσπάθησε να ζωγραφίζει τα φρύδια σου σαν να έχει αυτή την αίσθηση του φυσικού. Τρίχα-τρίχα δηλαδή, και όχι να κάνει τετράγωνο και να γυρνάει σαν τόξο. Γιατί σου προσθέτει χρόνια και δίνει μια περίεργη γεωμετρία στο μουτράκι σου που είναι κουκλίστικο. Κάπως έτσι είναι το καθημερινό μακιγιάζ. Σου ταιριάζει πάρα πολύ το καθημερινό σου μακιγιάζ. Το μόνο που θα άλλαζα είναι τα φρύδια σου. Αυτό είναι το φυσικό μου χρώμα μαγιών. Μαγιό είπε! Κανονικά είναι σπαστά, αλλά αυτή τη στιγμή τα έχω ισιώσει. Με τι? Με την πρέσα. Στην καθημερινότητα μου τα αφήνω το σπαστό, το φυσικό. Γενικά το περιποιούμε κιόλας με λίγο λαδάκι για να μην φαίνεται και πολύ φουντωτό. Πολύ ωραία μαλλιά έχει η Δανάη. Μ' αρέσει που είναι το φυσικό χρώμα. Άστα και σπαστά, φουντωτά, Beyoncé. Beyoncé για την ακρίβεια. Και άμα χρειαστεί θα το πιάσω με μια πιάστρα μικρή για να μην πέφτουν μπροστά στα... Ωραία σου μάτια. Στο πρόσωπό μου. Κάπως έτσι πιάνω τα μαγιά μου. Τα μαγιά σου. Γενικά είναι χαλαρά στην καθημερινότητά μου. Δεν τα πολύ πιάνω κότσο γιατί όταν είναι πάνω πολλές ώρες με πιάνει πονοκέφαλος. Τσιπρέα σ' αγαπώ. Και τα μαγιά σου μ' αρέσουν και τα μαλλιά σου μ' αρέσουν, είσαι υπέροχη. Τα μαλλιά σου, Δανάη μου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το πιάσιμο που κάνεις μισά-μισά. Ταιριάζει πάρα πολύ στο πρόσωπό σου. Αφήνουμε τα μαγιά για να δούμε τα σύνολα. Σύνολα δεν τα λέτε και στην Κύπρο. Το σύνολο αυτό το επέλεξα γιατί μου αρέσει πολύ που ταιριάζει η ζακέτα μαζί με τα παπούτσια που είναι άσπρο μαύρο. Αυτό φοράω καθημερινά. Το τζιν, το ότι είναι καμπάνα, είναι ψηλόμεσο, το δίνει ήδη ένα πολύ ωραίο στυλ. Και τη φοράω και το καπελάκι. Απλά μου αρέσει το στυλ. Εδώ βλέπω ένα R&B girl. Πάρα πολύ ωραίο το μπόμπερ σου, απλό και λιτό. Φανελάκι λευκό που είναι win-win situation, πάει με όλα και συμφέρει. Απαλό μακιγιάζ, ωραία είσαι τα μαλάκια σου. Το τζιν σου μου αρέσει, είναι ανάλαφρο. Ανοίγει και κάτω που είναι η τάση φέτος. Και βέβαια, ξετρελαίνομαι με τα skate παπούτσια σου. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, μου αρέσει. Φοιτήτρια είναι, πιστεύω πως έτσι θα ντύνεται και στη σχολή της. Είναι μια χαρά. Δανάη μου, αυτό που έχεις βάλει στο κεφάλι σου, γιατί? Δεν ταιριάζει ούτε χρωματικά, ούτε στιλιστικά. Η κοπελούα με την καπελούα. Νομίζω ότι αυτό το outfit δεν σε αναδεικνύει τόσο. Ίσως την αναδεικνύει το επόμενο. Αυτό το σύνολο το επέλεξα, γιατί είναι μια περίπτωση που μπορείς να το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το μπουφάν το κάνει πιο chic, όπως επίσης και τα μποτάκια. Όπως επίσης και η τσάντα, που κάνει περισσότερο για πιο καλή περίσταση, π.χ. να πας κάνα καφέ και να είσαι κάπου πιο καλά. Ή μη πάλι το εκπληκτικό μαύρο τύπο αντρικό. Από μέσα φοράς ένα μαύρο τόπο που σου πάει πάρα πολύ. Ναι, στον μπορντό παντελόν έχει σηκώσει και τα ρεβέρ. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι η μπες oversize τσάντα. Αψυχολόγητο. Ωραίο συνδυασμό, σου πάει απλή, λιτή και απέριτη. Εντάξει, τα παπούτσια αυτά δεν με τρελαίνουν, έχουν σαν κάλτσα. Και ίσως κλωτσάει και λίγο η τσάντα που είναι μπες. Πάμε τώρα σε κάτι πιο επίσημο. Αυτό το σύνολο μ' αρέσει πολύ. Με τα γκρι τα ποτάκια. Ξέρω ότι είναι μονότονο το χρώμα, κλείνει περισσότερο προς το μαύρο. Αλλά σπάει με το χρυσό ρολόι, με το κολλιέ και το σκουλαρίκι.
όπως επίσης πάει και το μπουφάν, που το κάνει πολύ πιο chic. Μου αρέσει το μπλουζάκι, γιατί έχει και αυτό το sexy κόψιμο στο λαιμό, είναι έξω η όμη. Μου αρέσει το στενό παντελόνι, 19 χρονών, έχει υπέροχο σώμα. Αυτό που δεν θα έβαζε είναι τα γκρι μαύρα μποτάκια. Επίσης, αυτό το παλτό από πάνω έχει μια tribal διάθεση, γιατί εσύ είσαι ένα κορίτσι τύπου Ποκαχόντας με τα μακριά σου μαύρα μαλλιά. Έχεις αυτή τη διάθεση στα χείλια, έχεις και το στυλάκι το αντίστοιχο. Όμως με το συγκεκριμένο look δεν το βλέπω, με κάτι άλλο ίσως. Το μόνο που ίσως να έβγαζα είναι τα κολλιεδάκια σου που έχεις λεπτεπίλεπταμένα, απλά δεν μου αρέσει συγκεκριμένη μπλουζίτσα. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι τα πολύ φορτωμένα κοσμήματα. Έχεις βάλει και σκουλαρίκι και κολλιέ και ρολόι, βάλε κάτι. Δεν ξέρω αν θα βγω shopping star αυτή την εβδομάδα ή όχι. Τι ξέρεις. Αλλά ξέρω σίγουρα ένα πράγμα, ότι να φάω πολύ περιπέξιμο, που εκείνο που μιλά συνέχεια αν περιπέζει τις κοπελούδες. Εγώ να περιπέξω μια όμορφη κοπελούα σαν και εσένα, θα με πελάνεις. Σ' αγαπώ. Μέχρι να ακούσουμε τα κυπριακά της Beyoncé από την Λεμεσόν, ας πάμε να ακούσουμε καλαμαρέικα εις το Πλατών. Πώς σας φάνηκε το φόρεμα με την ταντέλα και το δέρμα από κάτω, το βραδινό? Πολύ σεξι, πολύ ωραίο. Ναι, πολύ σεξι. Εγώ θα το ήθελα βέβαια ίσως στο ίδιο στυλ όλο, στο ίδιο ύφασμα όλο από πάνω μέχρι κάτω. Βραδινό φόρεμα όμως, εγώ πιστεύω ότι η ταντέλα του πήγαινε. Του δέρμα, πάει, ταντέλα δέρμα, πάει. Ναι. Επίσης, εμένα μου άρεσε και η φούστα, η πένσιλ, τα μπα χρώμα. Με το μαύρο μπλουζάκι νομίζω που μας έδειξε, είναι πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο, μου άρεσε. Εμένα γενικά μου αρέσει η Δανά, έχει φοβερό σώμα, φοβερό πρόσωπο. Νομίζω ότι όλα της ταιριάζουν, ό,τι και να βάλει είναι φοβερή. Η 19χρονη Κυπριοτοπούλα αφήνει τη φοιτητική γειτονιά του Ζωγράφου για να βρει το ιδανικό μιλιτέρ σύνολο σε μια περιοχή που θα μάθει καθοδόν. Για να δω που θα πάω. Πειραιά. Αρέσκει σου. Δεν έχει σημασία, πιστεύω, η περιοχή. Καλή παρέα να έχεις. Πιστεύω έχει σημασία αυτό που θα βρω. Το στυλ που έχω στο μυαλό μου, φαντάζομαι σε φάση παντελόνι, αλλά αυτό θέλω να κάνει το μπαμ και να το παίξω μαζί με χρώματα άσπρο και καφέ. Οι τρεις ώρες που έχω για ψώνισμα. Ψώνισε. Πιστεύω ότι μου είναι αρκετές, γιατί δεν είμαι πολύ δύσκολη στο να επιλέξω ένα ρούχο και επειδή σε αυτή την περίπτωση ξέρω πάνω κάτω τι θέλω, νομίζω θα είμαι αρκετά γρήγορη. Αυτό μένει να το δούμε, Δανάη. Έχεις μόνο 3 ώρες. Έφτασα Πειραιά, ευτυχώς έχει ωραία μέρα για ψώνια, αλλά πρέπει να βιαστώ. Γι' αυτό τρέχουμε, βουράτε! Βουράτε γιατί χανόμαστε, καλαμαράδες! Η φοιτήτρια βιοτεχνολογίας από την Μαρτυρική Μεγαλόνισσον ετοιμάζεται να ντυθεί στο χακί για τις ανάγκες του shopping star. Η αγορά του Πειραιά είναι όλη δική της. Παιδιά, θέλει λάδωμα η πόρτα. Ναι. Έχουμε θέμα αυτή την εβδομάδα μιλιτέρ κομψό και έχω μια ιδέα σε φάση παντελόνι ψηλόμεσο. Είναι φάση το κορίτσι. Και τα χρώματα που θέλω είναι χακί, άσπρο και καφέ. Εμπρός Μάρς! Η Δανάη έχει επιθετικές διαθέσεις. Σου έφερε αυτό το παντελόνι να δεις και την παντελόνα. Οι παλάσκες που είναι. Πού να το βάλεις και με αυτό. Και είναι και αυτή η τάση με τα κροσέ, σύν αυτά τα σακάκια, που πιάνεις αυτό το military look. Ενθουσιάστηκε. Ωραία. Έλα από εδώ. Έλα λίγο όρεξη. Ωραία είναι αυτό. Νομίζω με μια γόβα κάτι ψηλό. Το μπλουζάκι μ' αρέσει. Είναι ένα κομμάτι δαντέλα και ένα κομμάτι στρατιωτικό φουλ. Παραλλαγή λέγεται. Είναι καλό συνδυασμός μας με το παντελόνι. Εδώ βλέπουμε ένα ψηλό μέσο τζιν. Σου πάει πάρα πολύ. Το τόπο από την άλλη, καμουφλάζ και έξω η όμη και οι λεπτομέρειες από δαντέλα. Δεν σε κολακεύει, Δανάκη μου, και είσαι ένα φρέσκο νέο μπουμπουκάκι που θα ήθελα να φορέσεις πράγματα το οποίο τονίζουν αυτή τη νιώτη σου και όχι σου προσθέτουν τόσο πολλά χρόνια. Το τόπ δεν μου αρέσει αυτό που κάνει σαν μανίκια. Θα το προτιμούσα να μην έχει τίποτα στα μπράτσα, να είναι απλό φανελάκι. Και το τζιν, εντάξει, είναι απλό.
Το τοπάκι μου αρέσει, ωραίο. Το τζιν όχι, δεν μου κλωτσάει. Να σου δώσω και ένα σακάκι να το συνδυάσεις. Να έχεις μια άλλη άποψη. Ναι, να σε κλωτσάει. Μην πας γυμνή στη Σκοπιά. Επειδή είσαι στο θέμα κομψό. Okay. Και αυτό κάνει αυτό το τύπο military boyfriend. Ναι, ισχύει. Και το σακάκι μου αρέσει γιατί έχει την άποψη military με το κουμπί. Και είναι και το μαύρο που πάει μαζί με το υπόλοιπο. Με ό,τι παντελόνι και να βάλεις. Μ' αρέσει το ημίπαλτο, έχει μια μελιτέρη διάθεση, το μπλουζάκι από μέσα. Εσένα σου αρέσει, εμένα πάλι καθόλου. Το μαύρο παλτό που έχει επιλέξει να φορέσει από πάνω το κάνει εκτός θέματος. Δεν είναι αυτό που θα ήθελα για τη Δανάη. Πιστεύω ότι δεν την κολακεύει ιδιαίτερα. Τι έγινε? Ωραία είναι η παντελόνα, αλλά νομίζω διαγράφει μέσα τη μπλούζα. Να, μια ωραία ιδέα να τη βγάλεις και να δοκιμάσεις κάτι άλλο και δεν σου πάει κιόλας. Το παντελόνι, υπέροχο. Ξέρεις τι θέλει, λίγο παιχνίδι εδώ πέρα. Θα παίξουμε. Από τη μια μεριά τουλάχιστον. Τώρα είναι καλύτερο που το έχει φτιάξει. Είσαι σίγουρη? Το παντελόνι και το μπλουζάκι είναι και τα δύο... Συνδυάζονται πολύ ωραία. Πιστεύω, ναι, ότι είμαι μέσα στο θέμα. Το σύνολο αυτό. Δεν μου αρέσει η καμπάνα στο παντελόνι. Εμένα προσωπικά είναι στη μόδα όμως. Ούτε το μανίκι που κάνει και αυτό στο τοπ πάνω καμπάνα. Δεν ξέρω, αγάπη, για δες τίποτα άλλο. Με το μαύρο παντελόνι καμπάνα μου αρέσει περισσότερο και το τοπ που έχει επιλέξει. Ενώ στην προηγούμενη επιλογή της με το τζιν δεν μου άρεσε καθόλου. Τώρα το κάνει λίγο καλύτερο. Κανόνισε να το σπάσεις. Πώς σου φαίνεται? Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπουφάν και συνδυάζεται πολύ ωραία με την μπλούζα. Την μπλούζα μ' αρέσει. Είναι ένα εξαιρετικό σύνολο και χωρίς το μπουφάν μπορεί να γίνει και καλοκαιρινό. Δεν βρίσκω κομψότητα, δεν βρίσκω πολυτέλεια σε αυτό το look. Μάλλον για να πας στη σχολή σου, να πιεις ένα καφέ έξω από τη σχολή σου, να πας στα μαθημά σου. Δεν με πολυτελέν τα λουλούδια τα μεγάλα μπροστά που έχει το σακάκι. Αλλά ωστόσο μου αρέσει σαν τέριασμα τα τρία που έχει κάνει. Η Άρτα και τα Γιάννενα. Κυλεμεσός μαζί. Τα λόγια είναι περιτά και ο χρόνος είναι λίγος. Δημόδες Κυπριακό. Η Δανάη αφήνει πίσω της το πρώτο μαγαζί με ρούχα και είναι έτοιμη να εντοπίσει το δεύτερο. Ρε εσείς, αυτή είναι έτοιμη για Παρμενίωνα. 2,5 ώρες μας έμειναν μόνο, Δανάη. Βουράτε, που θα έλεγες κι εσύ. Α, πολύ χαλαρή σε βλέπω. Καλημέρα σας. Ένα στυλ φάση στρατιωτικό. Καλή φάση. Θα ήθελα να το ψάξω σε παντελόνι ή να έχετε κάτι σε χακί. Άσπρο, καφέ, αυτά τα χρώματα. Το άσπρο δεν μου ακούγεται και πολύ μιλιτέρ, Δανάη. Πώς φαίνεται? Ωραία, ωραία. Μπαίνει πάρα πολύ όμορφα. Είναι και κοντό, οπότε δεν θα καλύψει το παντελόνι σου. Το σε λίγο πιο μακρύ. Βέβαια, μπορείς να το βάλεις από μέσα. Σε μπεζάκι που είναι πολύ ωραίο και δεν είναι και με το παντελονάκι σου. Ναι, και το μπεζάκι. Που έχει λεπτομέρεια δαντέλα. Εντάξει. Θα βάλεις το δοκιμαστή να το δοκιμάσει. Η υπολογαγός Δανάη παίρνει πολεμοφόδια που θα έπρεπε να έχει μαζί της κάθε κομμάτι της μόδας. Πώς φαίνεται? Καλό. Το παντελόνι είναι. Αυτό μπαίνει μέσα στο θέμα. Μπλούζο μου αρέσει που έχει εδώ. Δαντέλα δηλαδή. Και το χρώμα είναι ωραίο, αλλά νομίζω με λευκό, άμα ήταν λευκό θα ήταν καλύτερο. Δεν σε κολακεύει. Έχεις μια παρουσία η οποία είναι επιβλητική. Με αυτά τα πολύ γλυκούλιγα που μου φοράς, που είναι λουλούδια, δεν τελίτσες κτλ. Χάνεις τη δυναμική σου σαν γυναίκα. Νομίζω ότι δεν δένουν μεταξύ τους και δεν είναι καθόλου σικ. Στην Όλγα δεν νομίζω να της αρέσει. Δανάη μου, έχεις δίκιο, δεν μου αρέσει αυτό το παντελόνι. Επίσης η δαντέλα που έχει στο μπλουζάκι σου το κάνει τελείως εκτός θέματος. Άντε πάμε γλίωρα. Πώς το είπε, γλίωρα. Άμα ντυνόμουν έτσι φαντάρος, θα έτρωγα 20 μέρες φυλακή. Είναι, εντάξει, είναι ωραίο να είναι μακρύ, αλλά νομίζω σε αυτή τη φάση προτιμάω να είναι κοντό, δηλαδή να φαίνεται όλο το παντελόνι. Τώρα είναι καλύτερο. Τα τρουξ είναι ωραία, είναι μέσα στο στυλ. Νομίζω ταιριάζουν. Τα λευκά που κάμισε ασφαλώς και σου πάνε πάρα πολύ. Επίσης έχει και τα τρουξ σαν λεπτομέρειες, οι οποίες δίνουν μια μιλιτέρ διάθεση. Δεν με ενοχλούν καθόλου, γιατί έχουν μια αναλογία η οποία είναι οκ. Okay. Το τζιν από κάτω, σε παρακαλώ, θέλω να μου το αλλάξεις. Αυτή η πουκαμίσα θεωρώ πως είναι πάρα πολύ φαρδιά για το σωματότυπο της Δανάης. Δεν χαρίζει το σύνολο καθόλου.
Με τη λευκή πουκαμίσα είναι ακόμα χειρότερο και καλύπτει και το ωραίο σώμα της. Δανάη, μας περικύκλωσαν οι οχτροί. Βγάλ το. Είναι απλά χακί, δηλαδή θα το δει κάποιος και να πει μου θυμίζει στρατιωτικό. Δεν είμαι εγώ βασικά για αυτό το θέμα. Σου πάει εκπληκτικά αυτή η φόρμα, μου αρέσει το μήκος, είναι έτσι πιο καλοκαιρινό, μου αρέσει που είναι έξω η ώμη, αγκαλιάζει τέλεια το σώμα σου. Αν βάλεις και ένα ψιλοτάκουνο δερμάτινο μαύρο ποτάκι και μου ρίξεις και από πάνω ένα δερμάτινο, είσαι χάρμα. Μου αρέσει αυτό πάνω σου, πιστεύω ότι είσαι μες στο θέμα. Αν το σετάρεις και σωστά, θα βγει τέλειος ο συνδυασμός. Ωραία η φόρμα σου, Δανάη μου. Αλλά σίγουρα θέλει ένα τζάκετ από πάνω για να το κάνεις μιλιτέρ. Δανάη, είναι ώρα να εφαρμόσουμε τακτικές ανορθόδοξου πολέμου. Να μαθαίνεις και δύο πράγματα, σε μάχη θα πάμε. Έχει μείνει μόλις μία ώρα και 59 λεπτά για τη μελαχρινή φοιτήτρια βιοτεχνολογίας που πρέπει να δει κι άλλα μιλιτέρ σύνολα για να αποφασίσει ποιο θα επιλέξει τελικά. Και με τους χαλαρούς ρυθμούς που έχει, δεν τη βλέπω να προλαβαίνει. Καλημέρα. Γυρεύω σε φάση μιλιτέρ look, κομψό. Αυτή η φάση, τι φάση. Αλλά παντελόνι, δεν θέλω φούστα ή φόρεμα. Παντελόνι φάση. Μια πολύ ωραία επιλογή είναι αυτό το παντελόνι. Είναι μιλιτέα. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με αυτό το μπλουζάκι. Ωραία. Ναι, και ωραία. Ζώνη. Και μπορούμε να βάλουμε από πάνω και αυτό το τζάκετ. Έτοιμη για βολή πυροβολικού. Μετά έχω να σου προτείνω, είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι να το βάλουμε μαζί με κομπίνε ζώνη από μέσα, μισοφοράκι. Και να βάλουμε και τη ζώνη και να βγει ένα έτσι. Μάχη μη πολίτρια. Μετά επίσης. Είναι σε σορτσόφουστα. Κυπριακό είναι αυτόν. Να δω και τζιν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο με τα σκισίματα που είναι έτσι ψηλόμεσο. Ωραία. Την Κύπρο είσαι. Πού το κατάλαβες. Έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραία. Πενταήμερη κι εσύ. Αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, να βάλουμε αυτά, ε. Ναι. Κοπελούα, κάμε γλύωρα γιατί ο χρόνος τζιλά. Τελειοποιώτα κυπριακά μου, όπως καταλάβατε. Το σύνολο είναι πολύ ωραίο. Αρέσει κι σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το τζάκι και το παντελόνι. Αλλά θα προτιμούσα άλλη μπλούζα, νομίζω. Να πω ότι ζαλίστηκα, να πω ότι μου ήρθε παραζάλι, ότι έχω πάθει ήλικο, θα μπορούσα να το πω. Δεν μ' αρέσει η μπλούζα, ούτε η ζώνη. Νομίζω τώρα ότι είσαι λίγο έξω από τα νερά σου, από το στυλ σου. Η ζώνη που έχεις βάλει εκεί είναι τουλάχιστον απέσια. Για να μην πει τίποτα χειρότερο. Ορίστε, την έβγαλε. Πάρα είναι καλύτερο, νομίζω, που είναι πιο ρηχτή. Γυροφέρνει στο στυλ μου, που είναι λίγο πιο χαλαρό, νεανικό, έτσι, ναι. Χωρίς τη ζώνη δεν μ' άρεσε. Με τρελάνετε εσείς. Μου άρεσε η δερμάτινη ζώνη, έδειλε έναν άλλον αέρα στο σύνολο. Δεν μου αρέσει το top. Θα το ήθελα το top αν μπορούσε να βρει ένα μονόχρωμο μαύρο, με το μαύρο παντελόνι και το μιλιτέρ τζάκετ από πάνω. Την έβαλες. Ναι, άλλαξα μπλούζα. Σταθερή αξία οι μπορντό κάλτσες. Αλλά μ' άρεσε περισσότερο η άλλη. Αυτό το τούλι κιόλας βασικά πάει να το βάλεις με σορτσάκι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να βάλω σορτσάκι. Γιατί? Η μπλούζα χωρίς το τούλι, με τα μεγάλα μαύρα γράμματα, σε χακί, με το συγκεκριμένο σακάκι, δεν είναι άσχημο γιατί κάνει λίγο τύπου αμερικάνικο μιλιτέρ. Επίσης, δεν είναι άσχημο σεταρισμένο με αυτό το μαύρο σκισμένο τζιν. Το τούλι μου τα χαλάει όλα. Τη Μαρία δεν νομίζω να της αρέσει, της Μαρίας θα της αρέσει το μπουφάν. Καθημερινό είναι λίγο το look. Δεν έχεις βρει αυτό που θα σου ταιριάζει πολύ. Σύνολο αυτό μ' αρέσει και είναι μέσα στο θέμα, χακί, τζιν. Όχι, Δανάη, το κρατάμε το μαύρο παντελόνι, μην το κάνουμε πιο casual, το τζιν δεν ταιριάζει. Μ' αρέσει πολύ η μπλούζα αυτή. Παντελόνι μ' αρέσει που έχει τα σκισίματα εδώ και μ' αρέσει που είναι και ψηλόμεσο. Και με το μπουφάν το κάνει στρατιωτικό. Αυτή η μπλούζα δεν μου αρέσει. Το τζιν σου πάει εκπληκτικά. Σου κάθεται γάντι. Επίσης αυτό το τζάκετ δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Το ζετάρισμα που έχεις κάνει σίγουρα δεν είναι chic. Πιο πολύ σε πρόχειρο παραπέμπει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Φιλούθια. Τελειώσαμε και από εδώ. Υπό το βλέμμα του γέρου του Μωριά, η 19χρονη Τσιπρέα περιδιαβαίνει τους δρόμους του Πειραιά, προβληματισμένη για το ποιο μιλιτέρ σύνολο να επιλέξει. Πήγα σε όλα τα μαχαζιά με τα ρούχα. Ήταν όλα πολύ ωραία, αλλά νομίζω πως έχω αποφασίσει τι θα βάλω. Τι χρόνο έχω? Μία ώρα και 19 λεπτά. Ωραία, εντάξει. Κομπλέ. Θείαμε. Θείαμε να πάρουμε τα σύνολα. Κυπριακέλα, εν έφτασε η ώρα της αποφάσεως. Τι χρωστάω? Είναι 67,90. Ορίστε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Η Δανάη περνά το Στίβο Μάχης του Πειραιά. Μα πότε τελειώνουν αυτά τα έργα. Τρία shopping star έχουμε κάνει εδώ και ακόμη λακκούβες βλέπω. Στα κυπριακά Λούκους. Σωστά πάμε. Ξέρω. Ρώτα κάποιον γιατί έμεινε μία ώρα και δέκα λεπτά. Γεια. Να ρωτήσω κάτι. Πού είναι η Βασιλείο Γεωργίου? Εδώ είναι. Ε, ωραία, ευχαριστώ. Γλυκιά. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κατάστημα με παπούτσια. Το βρήκαμε. Έφοδος. Καλησπέρα. Γεμάτη ζωντάνια. Γεια σας. Γυρεύω παπούτσι χαμηλό, flat, μαύρο, άμα έχει και λίγο χρυσό επάνω. Άμα δεν έχει... Να δούμε κάτι σε βετούλι. Με χρυσό είναι λίγο δύσκολο. Να δούμε όσο μπορούμε. Θέλω να το δω αυτό. Τι νούμερο αυτό? 39. Αυτό εδώ είναι λίγο πιο χαρό. Το μαύρο. Ναι, ναι. Και εκείνο εκεί που έχει λίγο χρυσό. Το μαύρο είναι το χρυσό. Ναι, ναι, ναι. Πώς σου φαίνεται, Δανάη? Αυτό το παπούτσι είναι άνετο. Είναι λίγο ψηλό. Αλλά δεν νομίζω ότι πάει με το στυλ μου γενικά και με το σύνολο που έχω επιλέξει. Σαν δετά χαμηλά παπούτσια δεν είναι άσχημα. Ακόμη και η λεπτομέρεια μπροστά που είναι πιο λαμπερή μου αρέσει. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η μπέζ ραφή πάνω από την τρακτερωτή πλατφόρμα. Δεν μου αρέσει γενικότερα και το τύπος του παπούτσιου αυτού. Και θεωρώ ότι δεν είναι μέσα στο θέμα αν επιλέξει αυτά τα παπούτσια. Πολύ αυστηρή σήμερα. Ωραίο. Μ' αρέσει το ανδρόγυνο στυλ. Γενικότερα το θεωρώ πάρα πολύ κομψό. Θα δω όμως το σύνολο, πώς θα το συνδυάσεις. Δεύτερον παπούτσιν για την Δανάη. Αυτό το παπούτσι μου αρέσει πολύ, γιατί έχει και λεπτομέρεια παραλλαγής που δεν είναι όλο το παπούτσι. Είναι ένα κομμάτι και αυτό μου αρέσει περισσότερο. Είδε το χάρο με τα μάτια της. Είναι το πιο άσχημο παπούτσι που έχω δει. Αυτά τα παπούτσια είναι μιλιτέρ, τελεία. Το σικ το διώχνουν. Μπροστά δεν έχει δέματα. Τι? Και είναι πολύ εύκολο αφόρητο. Σιγά δεν προλαβαίνω. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό που μου αρέσει. Είναι ένα sneaker το οποίο δεν μου θυμίζει τίποτε μιλιτέρ. Είναι απλά ένα sneaker. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Το παπούτσι αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Το χαμόγελο δεν φεύγει πάντως. Καλό είναι αυτό. Τα Oxford γενικά δεν τα φοράω. Δεν έχω τέτοιο στυλ στο ερμάρι μου. Έχουν και μεγάλη σόλα. Κάνει ωραίο το παπούτσι. Δεν είναι ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά. Οπότε και η σόλα είναι πολύ καλή. Ναι, στα Oxfords. Ταιριάζουν πάρα πολύ με το θέμα μας, όχι στην τριχρωμία της πλατφόρμας. Ωραία και αυτά τα Oxford, σε μπλε απόχρωση, μπλε. Πιο έντονο το χρώμα, λίγο με τα χρώματα δεν τα πάω καλά. Φαίνεται. Τα πηγαίνεις σε 19 χρονών, μια χαρά θα σου ταιριάζουν. Σαν παπούτσι δεν είναι άσχημο, αλλά δεν ξέρω πώς μπορείς να το σετάρεις με κάτι μιλιτέρ. Δανάη, το κοινό σου ζητά απαντήσεις. Πόσο χρόνο έχω? 50 λεπτά. Έφυγα. Έφυγες, κοπελούα, πρόσεχε εδώ, οδηγούμε στα αριστερά. Γρήγορα, Δανάη, δεν προλαβαίνουμε. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα. Βιάζομαι πάρα πολύ και θέλω να δω παπούτσια σε size 39. Να και τα αγγλικά. Να σας δείξω γρήγορα. Για δείξε. Αυτό. Αυτό. Okay. Αυτό. Πώς σου φαίνεται το πρώτο? Πολύ Oxford σήμερα. Είναι της μόδας, ναι, αλλά δεν το έχω ποτέ. Το ότι είναι μαύρα είναι απλό χρώμα, ταιριάζουν απόλυτα. Μ' αρέσει η λάμψη του λουστρινιού. Μ' αρέσει που είναι μαύρα και επίσης η ραφή δεν με ενοχλεί. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παπούτσι και μου κάνει ultra militaire. Δεν μ' αρέσουν καθόλου οι ραφές, οι άσπρες που φαίνονται τόσο έντονα. Και τι άλλο? Και δεν μ' αρέσει το χοντρό σπάτος. Δεν μου πολύ αρέσει, Δανάη, αυτό το Oxford. Λίγο μου ξυνίζει. Της ξύνησε το Oxford. Πάμε για άλλα, στρατιώτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παπούτσι. Μ' αρέσει που ο πάτος είναι άσπρος, δεν είναι όλο μαύρο. Άσπρο πάτο. Και επίσης αυτή η λεπτομέρεια εδώ. Δείξε. Που είναι ασημή. Μ' αρέσει γιατί το κάνει αυτό, το κάνει πολύ ωραίο. Το φερμουάρ είναι κάτι διαφορετικό και του δίνει μια διακόσμηση. Σπίτι είναι. Ναι. Και αυτό είναι ωραίο. Όχι, αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Δανάη, όχι, βγάλει το αγαπή. Μέχρι και η Μαρία ξύνησε.
Δανάη μου, με αυτό δεν αγγίζεις το θέμα. Κρύψε χαμόγελο. Έχω ακριβώς τα ίδια. Με λουκέτο κι εσύ. Μ' αρέσουν, αλλά νομίζω ότι ο άσπρος πάτος τους αφαιρεί από το σικ. Δεν έχει κάνει σωστή επιλογή στα παπούτσια. Παράπονο. Δεν είναι καθόλου σικ ότι έχει βάλει. Το στρατοδικείο αποφάσισε ένοχη. Έχουμε καμιά ελπίδα. Αυτό γενικά δεν μ' αρέσει που είναι τραχτέ. Δίβατο. Και με τέτοιο πάτο βασικά. Εντάξει, βρε Σιδανάη, το πρόβλημά του δεν είναι ότι είναι δίπατο και έχει τρακτέρ, είναι ότι είναι loafers και δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα μας. Αυτό το παπούτσι είναι πιο κοριτσίστικο. Ποιο? Οπότε δεν νομίζω να κολλάει πολύ με το military look. Πάρα πολλές λεπτομέρειες, πολύ θόρυβος. Μας κούφανε. Πολύ έντονο το τρακτερωτό στοιχείο. Αυτό το λουστρίνι πολύ μεγάλο μπροστά, έχει και τη φούντα. Πολύ άκομψο στο χώρο. Είναι καλύτερο από τα υπόλοιπα που έχει βάλει. Προβλέπω ένα αλλά. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι στο θέμα. Τι έγινε, μας την πέσανε? Κάτσε βρε να σε προλάβω. Έχω δει και τα δύο μαχαζιά με τα παπούτσια, έχω επιλέξει και τώρα πάω γρήγορα, γρήγορα να τα αγοράσω. Άρξατε πυρ! Η Δανάη σε λίγο θα πάρει τα παπούτσια με τα οποία θα δώσει τη μάχη της στην πασαρέλα του Shopping Star. Μα πόσα εμπόδια στον δρόμο της. Τι σε χρωστά? 59,99. Γενναία έκπτωση για τη γενναία της Λεμεσού. Ναι, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Πόσο χρόνο έχει? 37 λεπτά. Ω, φύγα. Όπως καταλάβατε, είπε, ελάτε να φύγουμε. Γεια σας. Γεια σας. Βιάζομαι πάρα πολύ και έχω πολύ λίγο χρόνο. Θέλω τσάντα με μικρό λουράκι εδώ διακριτική, μαύρη. Και άμα έχει λίγο χρυσό. Χρυσό με μιλιτέρ, τι άλλο θα δουν τα μάτια μας. Τι μ' αρέσει. Πιστεύω ταιριάζει με το σύνολό μου αυτή η τσάντα. Μια χαρά τσάντα. Μαύρη. Μ' αρέσει που έχει το μακρύ λουρί γιατί μπαίνει και σε ταχυδρόμους που αυτό κάνει full μιλιτέρ. Ultra chic, ultra απλή και βέβαια μπορεί να συνδυαστεί με ό,τι επιλέξω. Οπότε. Τέλεια. Είναι πολύ βολική και ταιριάζει με τα σύνολα που μας έχει δείξει η Δανάη, αλλά δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν τσάντα. Ωραία τσαντούλα, Δανάη. Όχι κάτι το ξεχωριστό, μια χαρά. Και οι χρυσές λεπτομέρειες νομίζω ότι είναι μες στο θέμα. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία τσάντα, αλλά νομίζω με το σύνολο δεν θα πηγαίνει το... Ποιο? Το σχέδιο, ναι. Οπότε γι' αυτό ζητάω κάτι σκέτο. Έχει ένα σχήμα το οποίο προσθέτει χρόνια. Έχει μία υφή η οποία είναι λίγο πιο διαφορετικού τύπου από αυτό που ψάχνουμε να βρούμε, που είναι το μιλιτέρ, να είσαι κομψή με μιλιτέρ. Είναι λίγο λοιπόν εκτός θέματος. Δεν είναι άσχημη, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι που με χαλάει. Απλά ίσως με παραπέμπει σε πιο μεγάλες ηλικίες. Καλή ώρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η τσάντα για τη Δανάη, δεν είναι καθόλου για την ηλικία της. Ελπίζω να μην την πάρει. Αυτή η τσάντα θα μπορούσε να είναι μέσα στο θέμα γιατί είναι σκέτα. Ναι, τα σκέτα. Και πηγαίνει πολύ με το σύνολό μου. Το φερμουάρ πίσω είναι. Διακριτικό, ωραίο και το δίνει μια διακόσμηση. Άντε πάλι. Ενώ μπροστά έχει τρεις θήκες. Δεν μου αρέσει αυτό που πάει να τετραγωνίσει και να γίνει λίγο στρογγυλό και έχει και αυτά τα layers. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου. Κομψή, σικάτη, έχει και τις τρεις λεπτομέρειες που φαίνονται σαν τσεπούλες. Πάρα πολύ ωραίο. Και για την ηλικία σου, ό,τι πρέπει. Τι σας χρωστάω? 15 ευρώ. Ορίστε. Και με γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γελάνε και τα μουστάκια της. Οικονομική η Δανάη. Έχω να κάνω άλλη μία αγορά. Κάμε. Και φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω. Πόσο χρόνο έχω? 24 λεπτά. 24 λεπτά. Πρέπει να φύγω γρήγορα. Πάμε να πάρουμε και το τελευταίο ρούχο. Τι θα χρωστάω? Είναι 110. Ευχαριστώ. Να'στε καλά. Γεια σου. Τέλος με το σύνολο, Δανάη. Πάμε κομμωτήριο. Δεν μου μιλάς? Έλα και φτάσαμε. Καλησπέρα. Έχω 16 λεπτά μόνο και θέλω ένα απλό βάψιμο και ένα απλό στένισμα. Όλα απλά. Βολάβουμε. Περάστε. 16 λεπτά, τρεχάτε ποδαράκια μου. Θέλω ένα μακιγιάζ με φυσικά χρώματα, δηλαδή ροζ απαλό, μπέζ,
Όχι πολύ βαρύ. Το μακιγιάζ της Δανάης θα ήθελα να εστιάζει πιο πολύ στα χείλη της. Έχει έντονα σαρκώδη χείλη. Mm. Νομίζω θα της τέριαζε πολύ να βάλει το κοκκινάδι. Και χτένισμα αλογοουρά. Τη Δανάη θα την ήθελα. Είμαι μία γαλλική κοτσίδα, επειδή είναι πολύ νεαρή σε ηλικία. Ίσως και μια λογοουρά. Τώρα που κάθομαι εδώ και με περιποιείστε, είναι ότι καλύτερο. Είναι το καλύτερο της ημέρας. Δεν έχεις πολύ χρόνο όμως. Προλαβαίνουμε. Χρόνο έχω. 9 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Αμ, τι νόμιζες. Αρκετά εμορεύτηκες, ήρθε η ώρα να πας στρατών. Γίνεται κορίτσια, ακόμα. Πόσο χρόνο έχω? 2,5 λεπτά. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Το ελπίζω. Δανάη, εγώ έχω τελειώσει με το χτενισμά σου. Θέλω να το δεις και εσύ να μου πεις τη γνώμη σου. Αν θέλεις κάτι να διορθώσω. Κανόνισε. Α, είναι τελειό. Ναι, πολύ καλό. Δανάη, είσαι τυχερή γιατί η μακιγιάζ και η κομμώτριά σου είναι πολυβόλα. Σε 16 λεπτά να γίνουν όλα αυτά, δεν το περίμενα. Μπράβο. Τα κανόνια του Ναβαρόνε είναι. Τα πήγαμε πολύ καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μακιγιάζ πάρα πολύ ωραίο, με λίγη ένταση στα μάτια που τη χρειάζεσαι. Επίσης είναι πολύ καλογραμμένα τα φρύδια σου. Υπέροχο κραγιόν σε πολύ σωστό χρώμα και μ' αρέσει πολύ που δεν έχεις βάλει βάση ιδιαίτερη. Οπότε το δέρμα σου αναπνέει και φαίνεται νεανικό και βελούδινο. Όσον αφορά τώρα την κοτσίδα σου, ήθελα κάτι πιο ανάλαφρο, ακόμα και να φεύγουν μαλάκια. Σαν να σε έχει φυσήξει ο αέρας, και να είναι έτσι πιο φίνο, πιο σεξι και πιο κοριτσίστικο. Τι σας χρωστάω? Είναι 30 το μακιγιάζ και 22 το χτένισμα. Ωραία, ορίστε. Και την απόδειξή σας. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Τέλος. Δανάη, παρουσιάσου. Τελείωσα. Ευτυχώς πάω στην ώρα μου. Στο τσακ. Τώρα θα πάω πίσω να με δουν τα κορίτσια, να δω τι έχουν να μου πουν. Ωραία και τραγούδι. Με στους μπουρούπους σε φτά, βαράβα πλανή, βυρίλιτες, για βαρά λουρούμπουρουδά μου. Τραλ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 α. Γιατί σταμάτησες? Για πες τώρα, πώς ήταν η εμπειρία? Οι επιλογές που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι πολύ καλές, γιατί ήταν όλες στο στυλ το δικό μου και είναι μέσα στο θέμα της εβδομάδας. Υπάρχει κάτι που σου λείπει από το σύνολο? Αν είχα λίγο παραπάνω χρόνο, θα ήθελα να δω ένα σκουλαρίκι διακριτικό και κάνα βραχιολάκι. Ελπίζω σε μια καλή βαθμολογία, γιατί το σύνολο που έχω επιλέξει πιστεύω ότι είναι μέσα στο θέμα και ότι είναι πολύ καλό. Πριν το δούμε, ας ακούσουμε τα σχόλια των υπόλοιπων φαντάρων του Shopping Star. Μου άρεσε πάρα πολύ το μπλουζάκι, το χακί, παραλλαγής, όλο αυτό με τους ώμους έξω. Στο συγκεκριμένο μπλουζάκι, το μιλιτέρ δεν μου άρεσε η λεπτομέρεια στα μανίκια με τις δαντέλες. Δεν μου άρεσε, ναι, ούτε και εμένα. Και ούτε και σένα. Εμένα πάλι μου άρεσε αυτό που έβαλε προς το τέλος, που ήταν χακί το μπλουζάκι με φερμουάρ και από πάνω το τζάκετ παραλλαγής, που το φόρεσε με δερμάτινη ζώνη και μετά έβαγαλε τη δερμάτινη ζώνη. Σου άρεσε καλύτερα χωρίς τη δερμάτινη ή με τη δερμάτινη? Με τη δερμάτινη μου άρεσε. Εγώ νομίζω ότι όταν έβγαλε τη ζώνη το έκανε πιο πολύ εντός του θέματος και νομίζω το έκανε λίγο καλύτερο. Όταν έβγαλε τη δερμάτινη μου φαίνονταν πολύ τσουβαλέ, ξέρω εγώ. Που ωραίο ήταν, απλά με τη δερμάτινη ζώνη μου έκανε λίγο πιο αέρα. Από παπούτσια? Εμένα δεν μου άρεσε που ήταν όλη την ώρα στο ίδιο στυλ. Δηλαδή θα ήθελα να δοκιμάσει και κάτι ακόμα. Ναι. Και καρφώνει. Εμένα δεν μου άρεσε τίποτα. Αφού δοκίμασε πολλά ρούχα, παπούτσια και τσάντες, η Δανάη είναι έτοιμη να παρουσιάσει στην πασαρέλα το ιδανικό για αυτήν μιλιτέρ σύνολο. Είμαι αγχωμένη. Ανυπομονώ ότι θα πούνε τα κορίτσια και πώς θα αντιδράσουν. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ούτε ταξιαρχική επιθεώρηση να περνούσε η Δανάη. Τα υπόλοιπα κορίτσια κατευθύνονται προς το πεδίο μάχης της πασαρέλας, αποφασισμένα να κρίνουν αυστηρά τη 19χρονη εθελόντρια της μόδας. Άραγε θα επικρατήσει του εχθρού ή θα πέσει ηρωικά?
Για να ανέβουμε λίγο, κοπελούα. Έτσι, μπράβο. Δανάη μου γλυκιά, βλέπω τελικά με χαρά ότι διάλεξες το ημίπαλτο, το οποίο έχει εκπληκτικές αναφορές μιλιτέρ, είναι ανδρικό, σου πάνε πάρα πολύ τα πέτα, το έχεις συνδυάσει και με αυτό το τζιν που σου πάει εκπληκτικά, είναι ψηλόμεσο. Βέβαια, η μπλούζα που διάλεξες από την αρχή δεν μου άρεσε και δεν σε κολακεύει κατά τη γνώμη μου. Επίσης, τα σνίκερ που μου έβαλες, δεν ξέρω πώς μπορούν να θεωρηθούν μιλιτέρ αναφορά και η τσάντα βέβαια δεν είναι για την ηλικία σου, ούτε για το θέμα, αλλά για μια πιο μεγάλη, πολύ πιο μεγάλη γυναίκα. Σε αυτό το look, αυτό που θα ήθελα να δω είναι ένα απλό κοτόν λαδί φανελάκι. Αλλιώς, κρίμα που διαδιάλεξες τη λαδί ολόσωμη φορά. Όταν έκανα πασαρέλα, ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη και πιστεύω πως φάνηκε ότι νιώθω, το εκφράζω εύκολα χωρίς να το θέλω. Μετά ήμουν πιο ok. Μου φάνηκε λίγο έτσι αγχωμένη. Δεν είχες την αυτοπεποίθηση που θα ήθελα να δω. Μου φάνηκε πάρα πολύ καλή στην πασαρέλα, μου άρεσε. Μας χαμογέλασε, μας έκλεισε το ματάκι, χόρεψε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ας δούμε τώρα τι ξόδεψε για το σύνολό της η Δανάη. Για το σακάκι πλήρωσε 65 ευρώ, για το παντελόνι 67,90, η μπλούζα κόστησε 45 ευρώ, τα παπούτσια 59, η τσάντα 15, τα μαλλιά 22 και για μακιγιάς πλήρωσε 30 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 303 ευρώ και 90 λεπτά και της έμειναν 96 ευρώ και 10 λεπτά. Γεια σας, Δανάη. Γεια. Αρχικά δεν σε αναγνώρισα. Τελείως διαφορετική με την αλογορά. Σου πάει πάρα πολύ. Τα ρούχα μ' αρέσουν, αλλά νομίζω ότι τα παπούτσια σε βγάζουν εκτός θέματος. Δεν μου κάνει πολύ στο σι. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου να βάλεις λίγο τακούνι, ψηλό ή οτιδήποτε. Δεν με αντιπροσωπεύει. Δεν σε αντιπροσωπεύει και δεν σου ταιριάζει. Καλά έκανες. Το μπλουζάκι είναι μέσα στο θέμα, πιστεύω, και το πανωφόρι πολύ ωραίο και πολύ ωραίο ύφασμα, μου άρεσε. Και η τσαντούλα ήταν από αυτές που μου άρεσαν και εμένα. Η κριτική της Αλίκης δεν με στεναχώρησε. Φυσικό είναι να μην είναι όλα τέλεια. Εντάξει, είπε τη γνώμη της και την είπε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν πολύ κακιά μαζί μου, οπότε μια χαρά. Η Δανάη πιστεύω ότι πέτυχε το πρώτο σκέλος του θέματος, το Μιλιτέρ. Το ΣΥΚ το έχασε. Σήμερα με τις επιλογές που έχεις κάνει θεωρώ ότι είσαι αρκετά εντός θέματος, αλλά στο κομμάτι το Μιλιτέρ. Τα παπούτσια σου νομίζω το κάνουν πιο καθημερινό. Το παντελόνι σου που έχει τόσο έντονα σκισίματα και αυτό είναι πιο casual. Σίγουρα είναι κάτι που σε αντιπροσωπεύει, απλά στο θέμα νομίζω ότι δεν έχει ενταχθεί τέλεια. Τώρα όσον αφορά τα μαλλιά και το μακιγιάζ είναι κάτι που περίμενα να δω. Και στα αξεσουάρ δεν σε είδα να έχεις βάλει ούτε σκουλαρίκια ούτε βραχιόλια, δεν πρόλαβες. Δεν πρόλαβα. Και λέω να τα αφήσω πίσω και να κάνω τα υπόλοιπα λίγο έντονο, π.χ. μαλλί, ναι, εγώ έτσι. Ναι, ναι. Ήθελα κι εγώ να βάλω αξεσουάρ, αλλά δυστυχώς δεν τακτοποίησα σωστά το χρόνο μου. Κάτι έκανα λάθος τέλος πάντων και δεν πρόλαβα να πάρω το αξεσουάρ. Οπότε, συμφωνώ μαζί με την Όλγα, έπρεπε να πάρω. Η εμφάνιση της Δανάη σήμερα δεν νομίζω να της εξασφαλίσει την πρωτιά στο Shopping Star, καθώς δεν ήταν chic και ήταν κάπως ατέριαστος ο συνδυασμός που έκανε. Δανάη, γεια σου. Μου άρεσε πάρα πολύ η μπλούζα, μου άρεσε το πανωφόρι, η τσάντα, το μαλλί υπέροχο. Το τζιν μου κλωτσάει λίγο και τα παπούτσια μου αρέσουν πάρα πολύ. Σαν παπούτσι, sneakers, πώς τα λένε, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα μόνο πιστεύω. Μήπως είσαι εκτός, δεν είμαι ειδική σε αυτά, αλλά σαν σύνολο μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω, το υποστηρίζεις. Το φοράς και δεν σε φοράει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλοφόρετα. Ευχαριστώ. Αυτό που μου κλώτσισε πιο πολύ ήταν το τζιν. Θα το ήθελα μαύρο. Μου είπε ότι το παπούτσι γενικά είναι ωραίο, αλλά έχει σε αυτή την περίπτωση. Εγώ νομίζω όμως ότι είναι πολύ διακριτικό και σκούρο και δεν πολύ φαίνεται το μιλιτέρ.
και ήταν από τα μόνα που μου αρέσανε και ταιριάζανε στο σύνολο. Δανάη, συγχαρητήρια και από μένα για την προσπάθειά σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ξεκινώντας από τα μαλλιά, θα έλεγα ότι αυτό περίμενα. Το μακιγιάζ μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις κάνει. Η μπλούζα, όταν την είδα, δεν μου άρεσε, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Που τη βλέπω τώρα από κοντά μου, αρέσει πάρα πολύ, γιατί είχα ενδιασμούς με τη δαντέλα που είχε. Τώρα, όσον αφορά το παντελόνι, και εμένα δεν μου αρέσει με τα μεγάλα σκισίματα. Βέβαια, θα μπορούσες να βάλεις το τζιν το εντελώς απλό. Mm. Και επίσης και τα sneakers που φοράς δεν μου αρέσουν. Πιστεύω ότι δεν είναι μέσα στο θέμα. Η Κατερίνα, όπως και οι άλλες, είπε ότι τα παπούτσια ήταν εκτός θέματος. Μπορεί. Αλλά και πάλι λέω ότι από όλα που έχω δοκιμάσει και μέσα στη βιασύνη, αυτά μπόρεσα και πήρα. Δεν νομίζω ότι θα είναι η shopping star της εβδομάδας, γιατί δεν είναι 100% μέσα στο θέμα. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Αλίκη, στην οποία άρεσαν τα περισσότερα στοιχεία του συνόλου, αλλά βρήκε τα παπούτσια εκτός θέματος. Στη Δανάη έβαλα 5. Διότι πιστεύω ότι δεν πέτυχε ακριβώς το θέμα και την έβγαλε εκτός το τζιν και τα παπούτσια. Δεύτερη θα δώσει το βαθμό της η Όλγα που βρήκε το σύνολο πολύ καθημερινό, ενώ επισήμανε την έλλειψη αξεσουάρ. Ο βαθμός που έβαλα στη Δανάη είναι 6, καθώς τα ρούχα που είχε διαλέξει ήταν ατέριαστα μεταξύ τους και δεν ήταν chic. Επόμενη θα κρίνει τη Δανάη η Μαρία, που έκανε θετικά σχόλια γενικά για το σύνολο, αλλά δεν της άρεσε το παντελόνι. Η Δανάη έβαλα 8, διότι εκτιμώ πάρα πολύ την προσπάθειά της και για την ηλικία της νομίζω ότι το κατάφερε. Και τελευταία η Κατερίνα, στην οποία άρεσαν η μπλούζα και το μακιγιάζ, αλλά είχε αντιρρήσεις για το παντελόνι και βρήκε τα παπούτσια εκτός θέματος. Της έβαλα 5, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι απόλυτα μέσα στο θέμα. Πιστεύω ότι η βαθμολογία μου σήμερα θα είναι μέτρια, γιατί τα κορίτσια είχαν αρνητικές κριτικές στο παντελόνι και στο παπούτσι και περιμέναν να δουν κάτι άλλο, ενώ είδαν κάτι άλλο. Η Δανάη συγκέντρωσε συνολικά 24 βαθμούς, έβγαλε δηλαδή μέσο όρο 6 στα 10 και μένει πίσω από την Κατερίνα. Άραγε θα καταφέρει να αναδειχθεί shopping star της εβδομάδας. Απομένει η βαθμολογία της Βίκης Καγιά την Παρασκευή. Προς το παρόν η Βίκη θα δώσει στιλιστικές συμβουλές. Τη δεκαετία του 60 έγινε μια τεράστια ανατροπή. Για πρώτη φορά, ο διάσημος σχεδιαστής Μαριμέκο αφιέρωσε ολόκληρη τη συλλογή του στο καμουφλάζ. Στα έτης βλέπουμε το καμουφλάζ να παίρνει κεντρικό ρόλο στις μουσικές υποκουλτούρες όπως το punk και η τέκνο. Και βέβαια σε δημιουργικά μυαλά όπως ο Άντι Βάρχολ. Το μόνο σίγουρο είναι από τότε μέχρι και σήμερα το καμουφλάζ σε διαφορετικά χρώματα, υφάσματα και υφές είναι ό,τι πιο trendy και κλασικό για την ντουλάπα μας.